Λοιπόν, Ολυμπιακός δεύτερη θέση. Γιατί χάσαμε στο τελικό? Το θέλαμε πάρα πολύ το παιχνίδι. Υπήρχε πάρα πολύ ένταση την ώρα που παίζαμε. Εγώ πιστεύω πως αναγωνιστήκαμε σκληρά για αυτή τη θέση και έχουμε φτάσει αρκετά ψηλά φέτος. Κατακτήσαμε τη δεύτερη θέση στο Final Four των Παγκορασίδων. Είμαι πολύ ευχαριστημένη για την ομάδα μου. Ο Ολυμπιακός έχει Παγκορασίδες, Κορασίδες, έχει Νεανίδες. Παντού Final Four. Παντού. Γιατί γίνεται τόσο καλή δουλειά? Έχουμε από τους δύο καλύτερους προπονητές σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό έχω να το λέω και να το πενεύομαι δηλαδή. Τι να σας πω, δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά όλα τα κορίτσια και δεν νομίζω πως υπάρχουν πολλές διακρίσεις μέσα στην ομάδα. Δηλαδή είμαστε όλες άξιες εδώ πέρα που έχουμε φτάσει. Τι όνειρα είσαι το βολέι? Θες να αγωνιστείς στην γυναικεία του Ολυμπιακού? Θες να φύγεις? Έχω πάρα πολλά όνειρα για το μέλλον και ελπίζω να μου βγουν πραγματικότητα. Θέλω πάρα πολύ να φτάσω πολύ ψηλά και ειδικά στην ομάδα του Ολυμπιακού. Θέλω να αγωνιστώ στη γυναικεία ομάδα. Αυτό θα το καταφέρω, πιστεύω, με πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Πήρα τη καλύτερη υποδοχή. Καλύτερη υποδοχή. Ναι. Πού το αφιερώνεις? Το αφιερώνω στις συμπαίκτριές μου, που είναι δίπλα μου σε όλα. Ναι. Το αφιερώνω στους προπονητές μου και γενικά σε όσα άτομα με έχουν στηρίξει αυτόν τον καιρό. Ξέρουν ποια είναι αυτά. Ωραία. Πολλά ευχαριστώ να σας πω σε όλον τον Ολυμπιακό, στους προέδρους μας. Τι θέση παίζεις? Κεντρικός. Κεντρικός. Άρα θα ήθελες να μοιάσεις στην Κατερίνα Γιώτα. Α, έτσι. Στην Κατερίνα Γιώτα θα ήθελες να μοιάσεις, γιατί είναι καλή κεντρικός, γιατί είναι μια όμορφη γυναίκα? Είναι πολύ καλή παίχτρια, τη θαυμάζω πραγματικά. Και άλλη μια κοπέλα που θαυμάζω στις γυναίκες είναι η Τζινέι Λαμπρούση. Την έχω πρότυπο πραγματικά, είναι... Τη Λαμπρούση. Ναι, τη Λαμπρούση. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.